Γεια σας, καλή μου φίλη. Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθώ λιγάκι με το θέμα πώς θα φτιάξουμε το ρεγκλάν για να μας βγει σωστό. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Κυρία Λούση, πόσους πόντους θα βάλω, πόσους πόντους θα αφαιρέσω, πώς θα κλείνω, πόσες σειρές θα κλείνουμε. Αυτό δεν μπορώ να σας δώσω ξεκάθαρη απάντηση. Για το λόγο που υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Δηλαδή, με τι πάχος νήματος πλέκουμε, τι σχέδιο εφαρμόζουμε, πόσες θηλιές έχουμε απάνω στη βελόνα, πιο εύκολος τρόπος είναι για να φτιάξουμε το σωστό ρεγκλάν ή τη σωστή λαιμόκοψη, είναι να έχουμε κοντά μας ένα ρούχο. Μπορεί να είναι ένα πουλόβερ έτοιμο, μπορεί να είναι οποιοδήποτε πλεκτό, στο μέγεθος που θέλουμε. Απλά το θέμα είναι ότι ξεκινώντας το ρεγκλάν, εγώ εφαρμόζω την παλιά τακτική που πλέκω κάθε κομμάτι ξεχωριστά, στη στιγμή που θα κάνω κάποιο λάθος, να μην μπαίνω σε περιπέτειες, για να ξυλώνω άσκοπα, αν το πλέκουμε φυσικά, συμφωνώ, αυτοί που πλέκουν ολόκληρο, ξεκινώντας από το πάνω μέρος, εγώ εφαρμόζω την παλιά μου τακτική. Λοιπόν, για να κάνουμε το ρεγκλάν, απλά εγώ θα σας πω πώς το κάνω εγώ χρόνια. Ξεκινάω πλέκοντας πρώτα το πίσω μέρος του πλεκτού. Το πίσω μέρος του πλεκτού το αφήνω ίσια πάνω. Να ξέρουμε όμως ότι στο πάνω μέρος πρέπει να έχουμε μέτριο πάχος νήματος, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 35 με 40 πόντους. Φυσικά θα μπουν και τα μανίκια και το μπροστινό μέρος. Για να είναι αριθμός πόντων, για να κάνουμε τη λαιμόκοψη γύρω-γύρω, για να μας βγει η λαιμόκοψη σωστή. Λοιπόν, εγώ στο δικό μου το πλεκτό, ήθελα να σας δείξω, το διακόσμησα, στο μπροστινό μέρος έφτιαξα κάτι κοτσιντούλες και για να το κάνω πιο χαρούμενο το πλεκτό, επειδή είναι σε γκρι χρώμα, έκανα στο πλάι, στο ρεγκλάν, έκανα μικρές κοτσιντούλες. Θα με ρωτήσετε πώς το έκανα. Στη στιγμή που φτάνω μέχρι τη μασχάλη, όπως σας είπα, πάντα το μετράμε όχι μόνο με μεζούρα, με κάποιο ρούχο που μας κάνει στο μέγεθος. Στη στιγμή που φτάνουμε στη μασχάλη, κόβω 5 πόντους και συνεχίζω το ρεγκλάν, κάνοντας το πλάι την αλυσιδούλα μου, ή οποιοδήποτε άλλο, απλά εγώ εφαρμόζω την αλυσιδούλα, γιατί στο ράψιμο μου βγαίνει πολύ όμορφο. Και πλέκοντας το πίσω μέρος, οποιαδήποτε να είναι η άκρη, μετράω βάσεις της αλυσίδας πόσες σειρές έχω κάνει. Για το λόγο, για να είναι ίσια και τα μανίκια έχουν ίσιες σειρές και τα μανίκια, το πίσω μέρος και το μπροστινό μέρος. Θα με ρωτήσετε τώρα, επί ευκαιρία, θα με ρωτήσετε πώς κόβω τους πόντους. Πάλι βάζοντας, κόβω τους πόντους, κάθε 4-6 σειρές, αυτό είναι ανάλογα πώς μου μαζεύει το ρεγκλάν. Γι' αυτό το βάζω απάνω σε ένα ρούχο και κοιτάζω αν μου κλείνει
ωραία, ομοιόμορφα. Να μην το κάνουμε απότομο και θα μας βγει στο τέλος ένα μικρό κομματάκι. Πρέπει να είναι το κόψιμο των πόντων ομοιόμορφο. Γι' αυτό σας συνιστώ να το βάζετε απάνω σε ένα έτοιμο ρούχο και να βλέπετε πώς κλείνουνε, κλείνοντας τους πόντους, πώς έχει τη κλίση, πώς μαζεύει το ρεγκλάν. Τώρα θα σας πω σχετικά με την κοτσιντούλα που έκανα και στα μανίκια και στο πίσω μέρος και ενώνοντας, θα σας δείξω τώρα, θα μας βγει σαν μια διπλή κοτσίντα. Ξεκινάω σηκώνοντας το πόντο άπλεκτο, πλέκω την κοτσιντούλα μας, μετά την κοτσίντα πλέκω ένα πόντο ανάποδο και το δεύτερο με το τρίτο το πλέκω μαζί. Και με αυτό το τρόπο, χωρίς να χαλάω την κοτσίντα μου, κλείνω τους πόντους, όχι προς τα έξω, προς τα μέσα. Και μου βγαίνει πολύ όμορφο το αποτέλεσμα. Πριν σας πω για την κόψη, πώς θα κάνουμε το κόψιμο το μπροστινό, θα σας δείξω ένα μικρό κομματάκι, πώς ενώνοντας τις κοτσιντούλες, θα μας βγει όμορφο το αποτέλεσμα. Φυσικά, όταν θα τελειώσω, θα τα βγάλω φωτογραφία και θα το δείτε. Έχω και στο μπροστινό και στο μανίκι, συγγνώμη, αυτό είναι το πίσω μέρος, θα πάρω το μανίκι μου. Πάρω το μανίκι μου, θα το κάνω αυτή τη στιγμή λίγο πρόχειρα, γιατί δεν έχω αρκετό χώρο. Θα το παραμερίσω λιγάκι. Έχω και το τρίποντο μπροστά που με δυσκολεύει. Λοιπόν, αυτό είναι λιγάκι πρόχειρο, απλά θα σας δείξω, ενώνω μεταξύ τους τους 5 πόντους που έκοψα. Το ίδιο κόψιμο των 5 πόντων το κάνω και στο πίσω μέρος και στο μπροστινό και στα μανίκια. Κοιτάξτε, για να στρώνει ωραία το ρεγκλάν και για να μην τραβάει. Λοιπόν, το ενώνω από τους 5 πόντους που έκοψα. Ωραία. Και τώρα βάσει στις αλυσιδούλες ενώνω και τα πλαϊνά. Ενώνω το μανίκι με το μπροστινό μέρος. Πιάνοντας αλυσίδα από τη μία και αλυσίδα από την άλλη. Μπορούμε βέβαια να το ενώσουμε με άλλο τρόπο. Κοιτάξτε, έκανα ένα μικρό κομματάκι. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι και στο ένωμα και μας βγαίνει σαν διπλή κοτσιντούλα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχουμε, συνεχίζουμε με το ρεγκλάν, αν υποθέσουμε ότι χρειαζόμαστε για το ρεγκλάν στο πίσω μέρος 50 σειρές, μετρώντας φυσικά τις αλυσιδούλες, ξέρουμε πόσες σειρές κάνουν. Κάθε σειρά αντιστοιχεί σε 2 σειρές. Λοιπόν, έχουμε 50 σειρές και τώρα πώς θα υπολογίζουμε, πώς θα κάνουμε το κόψιμο για την λαιμόκοψη.
Λοιπόν, πρέπει, εφόσον κάνουμε 50 σειρές, πρέπει να υπολογίζουμε ότι στο περίπου, λέω, πάντα βάση που βάζουμε πάνω σε ένα έτοιμο ρούχο και υπολογίζουμε, ας πούμε, πόσο βαθύ θέλουμε το ντεκολτέ, θερυπίν υπολογίζουμε ότι θέλουμε 40, να πλέξουμε 40 σειρές και μας μένουν 10 σειρές για να κάνουμε την λαιμόκοψη. Δεν θα είναι βαθιά λαιμόκοψη. Και υπολογίζουμε τους πόντους, κλείνοντας και στην κοτσιντούλα, επειδή είχα κοτσίντα εδώ, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, έκλεινα τους πόντους, μετρώντας για να μου φτάσουν στο κλείσιμο των πόντων, για να φτάσω στο 0 αριθμό πόντων. Δηλαδή, πάνω σε αυτό το πόντο θα το πιάσω με τη βελόνα, θα το πιάσω με τη βελόνα και θα θεωρείται σαν ένας πόντος. Και στο ένωμα μαζί με το μανίκι, η στρογγυλάντα τότε θα μας βγει. Ωραία. Έτσι το κάνω εγώ. Αν έχετε αντίθετη γνώμη, καλοντεχούμενη. Εγώ απλά σας δείχνω και δίνω κάποιες συμβουλές για να μας βγει σωστό το ρεγκλάν. Κοιτάξτε, είναι και στο μανίκι και στο μπροστινό μέρος και το ίδιο ισχύει και για το πίσω μέρος. Είναι ίδιες σειρές. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και ένα έτοιμο ρούχο που έχουμε είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να μας βγει σωστά το ρεγκλάν. Και στα μανίκια φυσικά. Πρέπει να μένουν πόντι. Πολλοί είναι που το κλείνουν και αφήνουν ένα μικρό κομματάκι. Έχουμε τους ώμους. Το μανίκι πρέπει να πέσει ωραία πάνω στους ώμους. Θέλω να πιστεύω πως σας ήμουνα χρήσιμη. Αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, απορίες, να μου γράφετε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που θα μου κάνετε. Σας καλώ επίσης και στο κανάλι μου, που έχω και όμορφα σχέδια και αρκετές συμβουλές σχετικά με το πλεκτό. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.